Καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World, είμαι η Vivian. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ όμορφο μακιγιάζ. Είναι σε υγιεινές αποχρώσεις, είναι πολύ εύκολο να το κάνουν όλοι. Θα χρησιμοποιήσω όχι πολλά πινέλα, λίγα για να είναι πιο εύκολο και πιο προσιτό για όλους. Και λίγα καλλιντικά σχετικά. Οπότε σιγά σιγά ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τα μάτια. Θα βάλω από τη MAC μία paint pot Indian Good λέγεται και είναι ένα χρώμα καφέ μπρονζέ, έχει μέσα και λάμψη. Θα τη βάλω με το δάχτυλο σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και φυσικά σβήνω για λίγο μέχρι πάνω, έτσι. Από τη MAC θα πάρω ένα pigment. Το συγκεκριμένο ονομάζεται Melon. Και είναι αυτό εδώ. Οπότε παίρνω, το ανοίγω και παίρνω λίγο με το δάχτυλο και βάζω τον κονάρι στα... θα βάλω μία από την Yves Saint Laurent. Είναι μία διπλή παλέτα που λέγεται Ombre Vibration Duo, διπλή σκιά. Η μία είναι ένα matte beige και η άλλη είναι ένα καφέ με glitter μέσα. Είναι πολύ ωραίο. Οπότε παίρνω το 239 από τη MAC, βάζω λίγη από την σκούρη καφέ. Και κάνω λίγο εδώ τη γωνία. Και με το 217 πάλι από τη MAC, λίγο έρχομαι να σβήσω. Και με το νούμερο 14 από τη Sephora πινέλο θα πάρω την Nylon από τα MAC και θα βάλω στο τόξο φρυδιό. Το coffee από τη MAC είναι ένα καφέ μολύβι και βάζω λίγο στην εξωτερική μου γωνία για να δώσω μία μικρή ένταση και λίγο το τραβάω. Αυτό. Από κάτω απ' έξω θα βάλω το Forever Green. Είναι ένα πράσινο το οποίο έχει μέσα λάμψη, είναι αδιάβροχα και είναι έτσι ντό πράσινο, δεν είναι έντονο, είναι χρυσαφή και θα βάλω απ' έξω. Θα το σβήσω με ένα πινελάκι. Από μέσα θα βάλω το Feline μαύρο χρώμα από τη MAC. Dior Show Blackout σε μαύρο.
τύπου. Και αφού λοιπόν έχω τελειώσει και με τα δυο τα μάτια, τα έχω ολοκληρώσει, περνάω στο make-up, θα χρησιμοποιήσω το Moisture NW20. Μπορείτε να το βάλετε με το χέρι, μπορείτε... Μπορείτε με ένα πινέλο για make-up. Το συγκεκριμένο είναι το 190 από την MAC. Θα βάλω μία πούδρα σε σκόνη, η συγκεκριμένη είναι από τη Stage Line και θα βάλω με το 150 από τη MAC. Studio Finish Concealer NC15. Με το 224 από τη MAC. Και λίγη ακόμη πούδρα. Harmony θα χρησιμοποιήσω για κοψίματα με το 116, πάλι από τη MAC. Είναι ένα πινέλο λίγο πιο μυτερό σε σχέση με αυτό, ας πούμε, που είναι το 109. Αυτό είναι πιο εύκολο για κοψίματα. Και το Melba, είναι matte, ένα ρούζ, και θα το βάλω με το 109 που είπα πριν. Και λίγο εδώ. Πούδρα λάμψης θα βάλω με το 1310 από την Beauty's Life, ψεκάζοντας με το Fix Plus από τη MAC, Soft and Gentle από τη MAC. Είμαστε. Πάμε να κάνουμε και τα φρύδια με το Sephora νούμερο 1. Και με το 18 νούμερο από τη Stila παίρνω τη διπλή σκιά, παίρνω το ανοιχτόχρωμο και προσθέτω λίγο χρώμα.
το ίδιο κάνω και από τον άλλο. Από το άλλο φίλο. Alfred από τη Mac. Ένα κρυγόν από τη Mac, είναι καινούργια συσκευασία, είναι χρυσό εδώ και είναι μαύρο ματ και λέγεται Flair for Finery. Είναι ένα μπεζούλο. Ωραία. Και με ένα πινέλο για lipstick και lip gloss, σβήνω. Και από τη MAC Crimson Glass είναι το Dynasty at Dusk. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ που είχα να σας προτείνω. Είναι για πολλές ώρες. Είναι για απόγευμα, για βράδυ. Κάποιος μπορεί να το κάνει για νηφικό. Είναι ωραίο. Για καλοκαίρι είναι. Για πιο μαυρισμένες επιδερμίδες. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να μην βάλετε ψυχρά χρώματα στα χείλια, ας πούμε, ή για ρουζάκι. Να βάλετε κάτι σε πιο γλυκό, σε πιο ζεστό, όχι ψυχρά χρώματα, επειδή είναι πάρα πολύ ζεστά τα χρώματα που έβαλα στα μάτια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Φιλιά πολλά.